Πόσο είναι η διαδρομής του παντρεμένη? 20 χρόνια. Έχετε κάποια απασχόληση εκτός σπιτιού? Ανέκαθεν, ήμουν αυτό που λέμε νοικοκυρά. Πόσα παιδιά έχετε? 3. Μεγάλα. Έχουν φύγει από το σπίτι. Δηλαδή είστε μόνοι? Όχι, έχω τον άντρα μου. Δεν είναι. Μένει πάντα σπίτι? Όχι, ασχολείται με την εκπαίδευση. Για ποιο λόγο θέλετε να πάρετε διαζύγιο? Γιατί δεν υπάρχει αγάπη μεταξύ μας. Μα είστε τόσα χρόνια παντρεμένοι. Ήταν πάντα έτσι? Πάντα έτσι. Και τώρα που τα παιδιά έχουν τη ζωή τους, θέλετε να φύγετε. Σωστά? Ο άντερας μου είναι καλός άνθρωπος. Δεν έχω παράπονο. Υπήρξε εξαιρετικός πατέρας. Ποτέ δεν μαλώσαμε. Το διαμέρισμά μας είναι ωραίο. Αγαπάμε τη μουσική δωματίου. Γραφτήκαμε μάλιστα σε μια ομάδα μουσικής δωματίου, δηλαδή παίζουμε μουσική δωματίου. Μα όλα αυτά ακούγονται πολύ ωραία. Πολύ ωραία, ναι. Αλλά δεν υπάρχει αγάπη. Ποτέ δεν υπήρξε. Επιτρέψτε μου να ρωτήσω. Μήπως γνωρίσατε κάποιον άλλον? Όχι, όχι. Μήπως ο σύζυγός σας? Από όσο ξέρω, όχι. Δεν θα νιώσατε κάπως μόνοι? Νομίζω ναι. Αλλά προτιμώ τη μοναξιά από αυτή την έλλειψη αγάπης. Πώς εκφράζεται αυτή η έλλειψη αγάπης? Δεν εκφράζεται καθόλου. Αναφέρατε στον σύζυγό σας ότι θέλετε διαζύγιο? Ναι, πριν 15 χρόνια. Του είπα ότι δεν ήθελα να ζω άλλο μαζί του εφόσον δεν υπήρχε αγάπη μεταξύ μας. Το κατάλαβε. Μου ζήτησε να περιμένουμε μέχρι να μεγαλώσουν τα παιδιά. Τώρα μεγάλωσαν και οι τρεις και έχουν φύγει από το σπίτι. Μπορώ λοιπόν να πάρω επιτέλους διαζύγιο. Ο σύζυγός σας τι λέει? Μου ζήτησε να το σκεφτώ λίγο ακόμα. Με ρώτησε 100 φορές τι δεν πάει καλά με μας. Του απάντησα πως όταν δεν υπάρχει αγάπη, δεν είναι δυνατόν να συνεχίζουμε. Με ρώτησε σε τι ακριβώς συνίσταται αυτή η αγάπη. Του απάντησα πως δεν έχω ιδέα. Αφού είναι αδύνατον να περιγράψει κανείς κάτι που δεν έχει γνωρίσει. Μα είναι φρικτό. Είναι φρικτό. Στην πραγματικότητα συμβαίνει κάτι πολύ παράξενο. Οι αισθήσεις μου, ενώ η αφή, η όραση, η ακοή μου, έχουν αρχίσει να με προδίδουν. Μπορώ, ας πούμε, να πω ότι αυτό το δωμάτιο είναι μεγάλο. Η αίσθηση που έχω όμως για αυτό το δωμάτιο είναι πολύ αφηρημένη. Και έχω την ίδια αίσθηση για όλα τα πράγματα. Για τη μουσική, τα αρώματα, τα πρόσωπα των ανθρώπων, τις φωνές τους. Όλα γίνονται όλο και πιο ισχνά, όλο και πιο άχρωμα. Πιστεύω ότι είναι προτιμότερο να έχετε τη συνένεση του σύζυγου σας για το διαζύγιο. Ο άντρας μου λέει ότι δεν μου το δίνει για το καλό μου, γιατί θα το μετανιώσω. Είστε εντελώς αποφασισμένοι?
Δεν έχω άλλη επιλογή. Καταλαβαίνετε τι εννοώ? Νομίζω πως ναι. Για συναντησίες να πες που λες. Καθόλου.
Σοβαρά. Και τι είναι αυτό που σου λείπει? Δεν ξέρω. Γνώρισες κανένα? Καθόλου. Και μ' αφήνεις? Ναι. Μα ποτέ κανείς δεν χώρισε για τέτοιο λόγο. Δεν είναι βέβαιο. Εγώ όμως είμαι σίγουρος πως αν μου κάνεις αυτό το πράγμα με τέτοιο τρόπο, σου ορκίζομαι πως δεν θα μπορέσω να το ξεπεράσω ποτέ. Πες μου κάτι, σε ηγετεύω. Πραγματικά λυπάμαι. Σ' αγαπάω, αλλά δεν αρκεί. Μα δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Λυπάμαι. Τρελαίνομαι. Στα αλήθεια, η αγάπη δεν αρκεί. Αυτό είναι, το ξέρω. Δεν αρκεί. Να βάζω τους νόμους! Να τους
κάνω. Δεν έχει τάλεπτο πολύ νόημα να συζητάει κανείς μαζί σας, κυρία μου. Είστε τρελοί. Μόνο σας παρακαλώ, σας ηγετεύω. Δώστε μας πίσω τα παιδιά μας, δώστε τα μας ζωντανά. Δεν έχω αυτή τη δυνατότητα. Ευχαριστώ.
αυτό. Πάμε. Κι εγώ πάμε. Για εσάς. Αντίο. Δεν έχει λόγο να πει ψέματα. Εσύ το ήξερες. Ναι. Και γιατί δεν μου πες τίποτα. Ίσως γιατί ήθελα να σου το πει ο ίδιος. Και δεν έκανες κάτι για να το σταματήσεις. Γιατί να τον εμποδίσω. Είναι άντρας. Είναι παιδί. Είμαι περήφανος για λογαριασμό του. Είσαι περήφανος που θα πάει να σκοτωθεί ο γιος σου. Ναι, είμαι περήφανος για το κουράγιο του και για τη θέλησή του. Αποφάσισε να πάει στην άλλη άκρη του κόσμου και να αφιερώσει τη ζωή του στη σωτηρία της ζωής των άλλων. Ανθρώπων σαν και εσένα και εμένα. Είναι νέος. Δεν έχει συνέστηση του τι κάνει. Είναι επικίνδυνο. Θα σκοτωθεί. Είναι αλήθεια ότι ζυγίζω και τους κινδύνους και φοβάμαι. Τι νόημα έχει να λέμε ψέματα. Ξέρετε τι τον περιμένει. Αν παρόλα αυτά του συνέβαινε κάτι, θα με τρελαινόμουν από τον πόνο, αλλά θα ήμουν και πολύ περήφανος. Πολύ περήφανος που θα σκοτωνόταν το παιδί σου. Δεν περίμενε που θα έκανα τα λόγια από το στόμα του πατέρα του παιδιού μου. Είναι πόλεμος. Αναπόφευκτα θα υπάρξουν γονείς όπως εμείς που θα πρέπει τα παιδιά του να πεθάνουν. Αυτό που λες είναι αηδιαστικό. Αυτός ο πόλεμος δεν τον αφορά. Τόσο πόλεμος αφορά όλους και αφορά και εκείνον. Πρόκειται δυστυχώς για ένα πόλεμο ουσιαστικό και απαραίτητο. Θλίβομαι που δεν το καταλαβαίνεις. Τι σημαίνει, τι έκανες. Εγώ δεν έκανα τίποτα. Ο γιος μας τα έκανε όλα. Θα έλεγε κανείς που πήρε τη ζωή στα χέρια του. Εμπόδισε τον να πάει. Απαγόρευσε του να πάει να σκοτωθεί. Όχι, η απόφαση είναι δική του. Το δω και στο εξής είναι υπεύθυνος για τη ζωή του. Ποτέ δεν είχαμε σαν παράδοση, ποτέ για τίποτα, ποτέ καμία ευελοησία. Και τώρα, ξαφνικά όλο αυτό, δεν είναι δυνατό. Πρέπει να προστατεύσεις το παιδί μας, πρέπει να προστατεύσεις αγάπης μας. Με συγχωρείς, αλλά τι νόημα έχει να ζούμε στο μικρό κοσμό μας, στη μικρή μας την αγάπη. Κοίτα το γιο μας, κοίτα το, νιώθει την ανάγκη να κοιτάξει πιο μακριά, πιο πέρα. Μοιάζεται για τους άλλους, δεν αντέχει την ιδέα ότι υποφέρουν. Αυτό αγάπη είναι να ξέρεις. Βρίσκεις ότι η δική μας αγάπη είναι πολύ μικρή. Αυτό είναι. Είναι τόσο χαζό που δεν σου απαντώ. Από πότε έπαψες να μ' αγαπάς. Λες ότι σου κατέβει. Απάντησέ μα την ακρίβηση. Κρίνεσαι πίσω από μεγάλα λόγια και πίσω από αυτόν τον πόλεμο. Ξέρεις πολύ καλά ότι αφήνοντάς τον να φύγει, μας διαλύεις παρόλα αυτά το κάνει. Πρέπει να προστατέψει το παιδί μας. Δεν θέλω να τελειώσουμε εμείς οι δύο. Δεν βρίσκω άλλη λογική εξήγηση όλα αυτά που λες. Είσαι έτοιμος να δεις το παιδί μας νεκρό, αλλά στην πραγματικότητα εμάς τους δύο θέλεις να τελειώσεις. Δεν θέλω να σκοτωθεί ο γιος μου κι ούτε να τελειώσουμε εμείς οι δύο. Λες ψέματα. Αν δεν κάνεις κάτι για να γλιτώσεις το παιδί μας, θα ξέρεις ότι θα με χάσεις. Αυτά είναι τα σώμα. Αυτά είναι. Αυτά είναι τα δικά μου όπλα. Γιατί από ό,τι φαίνεται, αυτός ο πόλεμος γίνεται εδώ ανάμεσά μας. Συσχετίζεις τη δική μας την αγάπη με τη ζωή του παιδιού μας. Είσαι απέσια. Όχι. Ο πόλεμος είναι απέσιος. Είναι βρώμικος.
Και εσύ μάχεσαι σαν ένας τροδότης καμουφλαρισμένος. Καμουφλάρεις την έλλειψη αγάπης που έχεις για μένα πίσω από μεγάλα ιδανικά και υψηλές αξίες. Γλίτωσέ μου το παιδί μου. Είναι πολύ αργά. Πολύ αργά. Με συγχωρείς πολύ. Λυπάμαι. Αλλά για μένα αυτή τη στιγμή υπάρχουν πολύ πιο σημαντικά και πιο επίγοντα πράγματα από αυτή την ιδέα της αγάπης που με τόσο πάθος υπερασπίζεσαι. Μαλάκες που έρχονται πριν την ώρα τους. Του έδωσα να καταλάβει ότι θα έρθει νωρίς, όλα καλά. Ωραία, ωραία. Τι είναι? Ήθελα να σας ζητήσω συγγνώμη που αποκοιμήθηκα χθες βράδυ στο δωμάτιό σας. Ντρέπομαι κάπως. Έλα μωρέ, ήμασταν όλοι τόσο κουρασμένοι. Αυτό κόλλο σεμινάριο εχθές, Έπρεπε να διακόψουμε μια ξεκούραση, ήτανε. Ξανοιχτά. Η αλήθεια είναι ότι ήθελα να σας κάνω μια ερώτηση, κύριε Δεξέ. Ναι, ναι. Ναι, σας ακούω. Χθες βράδυ, μήπως κατά τύχη συνέβη κάτι όσο κοιμόμουν στο δωμάτιό σας? Δηλαδή? Ένα, είχα μια όριστη εντύπωση όταν ξύπνησα σήμερα το πρωί. Μια όριστη εντύπωση, για ποιο πράγμα? Δεν την είχα στην αρχή, μου δημιουργήθηκε κάπως αργότερα, μέσα στη νύχτα και έπειτα σήμερα το πρωί. Ναι, δεν καταλαβαίνω τι μου λέτε όμως. Ένα, μην με παρεξηγείτε που το λέω, αλλά έχω την εντύπωση, ή μάλλον την αίσθηση, όχι την εντύπωση, ότι κάποιος μου ρίχνει χθες βράδυ. Ή για να είμαι πιο ακριβής, ότι μου ρίχνει χθες βράδυ. Ότι σας έχει κάνει βράδυ. Φτωχή μου, Μυριά μου. Είστε τελώς καταλαβαίνει όμως, ε. Για να πω την αλήθεια, και εγώ θα είδα στην αυτό μου, λίγο Μυριά μου είσαι τελείως τρελή. Στην καλύτερη περίπτωση. Θα έρθεις κανένα όνειρο στην Μυριά μου, ε. Πρέπει να σας επισημάνω ότι εκείνη η αόριστη αίσθηση μέσα μου δεν μου έχει αφήσει δυσάρεστη ανάμνηση. Τι? Θα με περνάτε για το ύψος μου, έτσι, ενώ έχω αποκρούσει όλες τις προτάσεις. Ναι, αυτές είναι αυτές. Είναι αλήθεια ότι έχω αποκρούσει όλες τις, για να πούμε την αλήθεια, πραγματικά πολύ άριθμες προτάσεις σας. Και αν το είπαν αυτό είναι βέβαια καταρχάς γιατί είμαι παντρεμένη. Αλλά κυρίως γιατί δεν ένιωθα καθόλου την επιθυμία. Σήμερα το πρωί όμως νιώθω την πιθανότητα μιας αλλαγής. Μέσα μου. Νιώθω ότι κάτι σαν ένα φρένο, μια ενόχληση εδώ που με εμπόδιζε να περάσω την επιθυμία. Πέταξε, θα έλεγε κανείς μακριά. Εντάξει, μακριά, ρε. Ακούστε, Μυριά μου. Φοβάμαι πως έχουμε πολύ ώρα ακόμα μέχρι να πάρουμε το βραδινό τρένο εμείς οι δύο. Συμφωνώ πολύ με την εξή σας. Όπως σας έχω είπε, δεν θα ήμουν ενάντια σε μια τέτοια εξέλιξη της σχέσης μας. Βέβαια, σε ένα πολύ συγκεκριμένο πλαίσιο, έτσι. Νομίζω, συγγνώμη,
Μήπως θα θέλατε να απαντήσετε πρώτα στην ερώτηση που σας έκανα. Ωραία. Χθες βράδυ είναι δυνατόν να μου κάνατε έρωτα όσο κοιμόμουν. Είναι δυνατόν να εισβάλλατε τρομοκρατικά μέσα μου εδώ πάνω στην πολυθρόνα. Οι κατηγορίες αυτές είναι πολύ πολύ βαριές. Ελπίζω να αντιλαμβάνεστε αυτό. Είναι χρήσιμο. Μα πώς νομίζετε ότι είμαι εγώ ικανός να κάνω αυτό το πράγμα, γι' αυτό με περάσατε. Είναι εξαιρετικά κακό που να μου μιλάτε με αυτόν τον τρόπο, να ξέρετε. Οι υπερηθυμίες σας εναντίον μου μπορεί να είναι πολύ, πολύ αρνητικές συνέπειες. Περάστε έξω. Περάστε έξω. Δεν τα έχουν πάρει ακόμα τα θέσεις. Γιατί έτσι. Είναι
φυσικό. Δεν είναι απλό πράγμα να κάνεις εργασία σε μια εκκλησία. Προκύπτουν συνεχώς προβλήματα ιστορικού τύπου. Και άντε μετά να βγάλεις την άδεια από το κάθε υπουργείο, είναι πολύ σπαστικό. Ξαφνικά όμως και όλα μπλοκάρονται. Όλα σταματάνε. Και εμάς μας αφήνουμε στη σκόνη. Πρέπει να είναι πολύ δυσάρεστο. Ναι, είναι πάρα πολύ. Και προφανώς μου δημιουργεί ένα σωρό προβλήματα όταν λειτουργώ. Εντάξει, μην υπερβάλλουμε. Υπάρχουν και πολύ χειρότερα. Εννοείται. Ήταν ο τρόπος που λέγει. Θέλω να σου πω κάτι. Τι? Νομίζω πως δεν θα ξανάρθω. Τι? Δεν θα μπορέσω να ξανάρθω να σε δω. Αυτό. Είναι σίγουρα η τελευταία φορά που εμείς οι δύο βρισκόμαστε, τουλάχιστον κάτω από αυτές τις συνθήκες. Γιατί, τι έγινε? Έγινε κάτι ιδιαίτερο. Έγινε το ότι γνώρισα κάποιον. Γνώρισα μια γυναίκα, εδώ και μερικές εβδομάδες. Δεν καταλαβαίνω. Δεν καταλαβαίνεις. Κοίτα, με αυτή τη νέα κατάσταση, θεωρώ πως πραγματικά δεν είναι πλέον πρέπον να έρθω να σε βλέπω. Γνώρισες κάποια, μια γυναίκα. Ναι, είναι όντως απρόσδεκτο και για μένα όλο αυτό. Και πολύ περίπλοκο όπως μπορείς να φανταστείς, λόγω της κατάστασής μου. Αλλά έχω αισθήματα, έχω πραγματικά αισθήματα για εκείνη. Από πότε? Εδώ και μερικές εβδομάδες. Και είναι πλέον δύσκολο να δικαιολογώ τις επισκέψεις μου σε σένα. Δύσκολο να δικαιολογείς. Ναι. Δύσκολο απέναντι σε ποιον? Απέναντι σε αυτή τη νέα κατάσταση, φυσικά. Φυσικά. Πολύ φυσικά δεν είναι όλοι για σένα. Θέλω να ξέρεις ότι για μένα δεν είναι. Καταλαβαίνω. Καταλαβαίνεις. Ναι. Αποφάσισα εξάλλου να σου προτείνω κάτι. Σου προτείνω να σε αποζημιώσω. Ναι, για ό,τι πρόκειται να χάσεις από μένα. Έχω ετοιμάσει ένα ποσό. Δεν είναι βέβαια όλο το ποσό που έχω σκεφτεί να σου προτείνω. Είναι σαν μια προκαταβολή. Σκέφτομαι να σου προτείνω ένα ποσό το οποίο θα σε αποζημιώσει για όσα δεν θα κερδίσεις από μένα τα επόμενα 10 χρόνια. Με κάποιους όρους που θα θέσουμε μεταξύ μας. Ορίστε. Ελπίζω να σου φανεί έτοιμο. Και ακούντος σεβαστό. Ποιο μπορεί να είναι, δηλαδή. Τι εννοείς? Τι σχέση έχουν τα χρήματα με όλα αυτά? Κάνει πάντα μια θέση στη σχέση μας. Και αυτό είναι όλο. Δεν το κρίνω. Άλλωστε, χάρη να φτάσεις. Δεν είναι κακό. Πιστεύεις ότι δεν μπορείς πλέον να έρχεσαι εδώ? Όχι, όπως το είπα, ναι. Και σκέφτεσαι να κατανοήσεις το ζητώ με χρήματα. Δεν καταλαβαίνω την αντίδρασή σου. Σε πλήγωσα. Τελείως η σχέση μας ήταν σε μεγάλο βαθμό βασισμένη πάνω στα χρήματα. Δεν σου κάνει το γεγονός ότι μοιάζει για χρήματα. Δανιέ, με προειδεύεις. Όχι. Τι? Δεν καταλαβαίνω. Δανιέ. Δεν είχες καταλάβει τη θέση που έχεις πάρει στη ζωή μου. Όχι, νομίζω ότι πως όχι. Μην κάνεις ανησυχώ. Και πώς έχεις ερμηνεύσει για το γεγονός ότι τα τελευταία 2 χρόνια έχεις σταματήσει να σου φέρνω λεφτά? Τι λες? Δεν έπαψα ποτέ σε κάθε επίσκεψή μου να επιμένω να πληρώσω. Δεν μπορείς να μου πεις το αντίθετο. Ναι, όπως. Έμενες. Αλλά κάθε φορά εγώ έπρεπε να ακόμα περισσότερο να μην πληρώσεις. Ναι, και αυτό με ενοχλούσε. Το είχα πει. Απ' την αρχή με ενοχλούσε κάτι πάνω σε αυτό. Πιστεύεις ότι έκανα το ίδιο με όλους τους πελάτες μου? Αναρωτήθηκες ποτέ? Όχι, κάθε φορά μου λέγες άστο για σήμερα και άστο για σήμερα. Που έτσι κι εγώ δεν καταλάβα τι είχε γίνει μόνο μου καθεστώς. Και έπειτα δεν μίλησαμε ποτέ σοβαρά πάνω σε αυτό. Και έρχεσαι τώρα να μου πεις να κοίτα, δεν θα ξανάρθω. Γιατί γνώρισα κάποια. Μια γυναίκα. Ναι, το είπα. Και δεν μπορώ φυσικά να δικαιολογήσω σε εκείνο το γεγονός ότι έρχομαι εδώ. Ναι, αυτό είπα. Εγώ όμως, τι είμαι εγώ? Έχει γίνει μια μεγάλη παρήξη. Γυναίκα δεν είμαι. Ανθρώπινο πλάσμα, πλάσμα του Θεού. Έχει γίνει μια μεγάλη παρήξη. Τι είναι πλάσμα του Θεού? Φυσικά και είναι. Τότε τι? Δεν κατάλαβα τη σχέση μας με αυτό που λες. Τι είναι αυτό που λέω? Πάνε βασισμένοι πάνω σε αισθήματα. Δεν το πρόσεξες. Σοβαρά. Μετά από 7 χρόνια. Και εγώ
και το επάγγελμά σου. Θα είναι πολύ περίπλοκο, ξέρεις. Βρες το. Νιώθεις
Θα το τζακίσω, θα το μαζίσω κάτω, σκεφτόμουν.
Ξέρει και δεν μπορεί να έχει τη λύση να σου προσφέρει. Εντάξει, ο τύπος είναι ηθοποιός.
πάρω. Συγχωρέστε με που σας πληγώνω με αυτά που λέω. Ειλικρινά συγγνώμη. Λιέλ, πάψε να διστάζεις και πάμε να φύγουμε αμέσως τώρα. Θα την αφήσετε ήσυχη. Ακούσατε τι σας είπε. Δεν θέλει να έρθει μαζί σας. Δεν θα έπρεπε να είσαι εδώ. Η επιθυμία είναι πιο δυνατή από τις εξηγήσεις. Λοιπόν, σταματήστε αμέσως. Και εσύ ξεκαθάρισε τη θέση σου. Τα έχετε επιλέξει. Πάψτε επιτέλους να εγκουμένετε. Η στάση σας δείχνει παντελή έλλειψη σεβασμού. Ακόμα και στο όνομα του κοινού παρελθόντος σας, δεν έχετε δικαίωμα να εγκουμένετε έτσι. Είναι σύντροφός μου και για την ώρα γυναίκα της ζωής μου. Της δικής μου ζωής, όχι της δικής σας. Τι εννοείται για την ώρα, δεν είστε σίγουρος? Πάτε καλά, είστε άρρωστος. Έλα, μην κάνεις πάνω αυτούς, δεν μπορώ άλλο. Τι κάνεις? Με συγχωρείς, αλλά πέντε θα κάνω κάτι που δεν πρόκειται να καταλάβεις. Τι σημαίνει αυτό? Πέντε δεν θα γίνει σου πήγη μαζί σου. Πας καλά. Και θα σε αφήσω. Δεν το πιστεύω. Ξαφνικά όλο αυτό είναι πιο δυνατό από το φόβο μου. Γι' αυτό και πηγαίνω. Φεύγω μαζί του. Θα δοκιμάσω να φύγω. Σορκίζομαι, δεν έχω ιδέα τι συμβαίνει. Δέξω τα πράγματα. Ξέρω μόνο ότι υπάρχει μια πολύ δυνατή, μια πολύ βαθιά επιθυμία. Ρε, δεν πάτε καλά. Έχετε τρελαθεί τελείως. Δεν υπάρχει περίπτωση να τους αφήνετε έτσι. Δεν είναι έτσι η ζωή. Δεν αποφασίζουμε έτσι, Μυριέλ. Ίσως είναι λάθος, το ξέρω. Ραφόν, όχι! Άσε με! Όχι! Άσε με! Άσε με! Όχι, λέω! Thank you.
γραμμή. Ζήτησα να σου μιλήσω γιατί μου μετέφεραν την κατάσταση και ανησυχώ πολύ. Μου είπαν ότι εμένεις την απόφαση, σωστά. Ναι, σωστά. Ναι, σωστά. Πόσα χρόνια γνωριζόμαστε εμείς οι δύο, Ανή? 12 χρόνια. Είχες άδικο να με εμπιστεύεσαι όλα αυτά τα χρόνια? Όχι. Τότε γιατί σήμερα δεν θες να με ακούσεις? Τόσες εκτρώσεις έχεις κάνει, σωστά? Σωστά. Γιατί τώρα είναι διαφορετικά? Είναι διαφορετικά. Τι είναι διαφορετικό? Είναι το παιδί του ερωτά σου. Δηλαδή. Φρεντερίκ. Αν είσαι παρακαλώ. Ξέρεις πολύ καλά ότι δεν μπορείς με τίποτα να υπολογίσεις αυτό το άτομο. Πώς θα καταφέρεις να μεγαλώσεις μόνο σου ένα παιδί, πες μου. Νιώθω καλά. Νιώθω μέσα μου χαρά και αυτό μου δίνει δύναμη. Νιώθεις χαρά. Ναι. Σου νιώθεις χαρά εξαιτίας μιας μικρής ορμονικής αναστάτωσης που οφείλεται στην εγκυμοσύνη σου, αλλά αυτό περνάει. Η αγάπη. Ναι. Η αγάπη ποια νου. Η αγάπη του Φεντερίκ. Μα μου μιλάς ακόμα για τον Φεντερίκ. Είναι κάποιος που έχει ακόμα περισσότερα προβλήματα από σένα, Ανή. Και που αποφασίσαμε να μην τον κρατήσουμε εδώ εξαιτίας εντελώς αχαρακτήρισης συμπεριφορά σου. Ναι, βέβαια αυτό του άφησε έγκυο, αλλά δεν είναι με τίποτα ένας πατέρας πάνω στον οποίο θα μπορούσε να βασιστείς. Ανή, ξύπνα. Αγαπιόμαστε. Είμαστε ερωτευμένοι και περιμένω το παιδί. Ανή, θα επιθυμούσα να σταματήσεις να μου μιλάς για αγάπη όταν επρόκειτο για ένα τέτοιο άτομο. Τον είχα γνωρίσει χρόνια τον Φεντερίκ σου. Τον ξέρω κι εγώ, τον ξέρω πολύ καλά. Έχω δει πώς συμπεριφέρεται στην καθημερινότητά του. Είναι επιθετικό σε μέγιστο βαθμό. Εκτός από βίαιος, ξέρουμε ότι προσπαθούσε να εκμεταλλευτεί σεξουαλικά πολλές γυναίκες εδώ στο κέντρο. Τον απειλήσαμε μάλιστα που θα τον καταθέσουμε στην αστυνομία. Εμπρός, ναι. Λοιπόν δεν δίνονται καλά, άλλαξα γνώμη, αυτό είναι τέλος. Όχι! Έχουμε μία απόφαση να πάρουμε. Μία απόφαση πολύ σοβαρή, πολύ σημαντική για σένα, για το μέλλον σου. Το κρατάμε ή δεν το κρατάμε αυτό το παιδί? Ανή, απάντησέ μου. Το κρατάμε ή δεν το κρατάμε αυτό το παιδί? Αποφασίσαμε να το κρατήσουμε. Μα δεν βλέπεις ότι όλοι προσπαθούν να σου μιλήσουν? Να σου εξηγήσουν τα πράγματα. Όλες οι γνωρίες σου μιλάνε όπως σου μιλάω εγώ τώρα, με τις ίδιες λέξεις. Όλος ο κόσμος προσπαθεί να σου πει ότι αυτή τη στιγμή πάντα πέσει με τα μούτρα σε μια πολύ μεγάλη τραγωδία. Και θα είσαι πολύ δυστυχισμένη, θα υποφέρεις. Από τότε που έχω μέσα μου αγάπη, νιώθω πολύ, πολύ ευτυχισμένη. Μα δεν υπάρχει αγάπη, δηλαδή. Είναι μια εφεύρεση, καμότο. Είναι στο κεφάλι μας μόνο. Η αγάπη είναι αρρώστια, είναι σαν ένα παραλήρημα. Ας κόψουμε επιτέλους τις μαλακίες. Η αγάπη σε βάζει να κάνεις ένα σωρό απερίσκεπτα πράγματα, επικίνδυνα πράγματα. Η αγάπη βάζει σε κίνδυνο τους ανθρώπους, ειδού η απόδειξη. Όχι. Βάζεις τον εαυτό σου σε σοβαρό κίνδυνο, Ανή. Είσαι σε κίνδυνο, Ανή. Όχι. Ο Φρεντερίκ είναι δυνατός να μας προστατεύσει. Ανή, έχεις ερωτευτεί έναν διαταραγμένο. Εξαιρετικά βίαιο, παθολογικό γυναικάκι αλκοολικό. Είναι μια απλή νευρολογική αντίδραση. Αυτό είναι όλο. Τίποτα άλλο. Ίσως η θεραπεία που ακολουθούμε αυτή τη στιγμή να μην λειτουργεί. Μπορούμε να την προσαρμόσουμε ώστε να νιώσει καλύτερα και να μην χρειάζεται να κατασκευάζει τι γλυκερέ ιστορίε και να παίρνει σε τέτοιε καταστάσει. Καταστάσει που σε βάζουν σε κίνδυνο. Εσάς, σας είπα να σταματήσετε να μου σπάτε τα νεύρα, είμαι σε συνάντηση. Πάει καλά. Ναι. Πάει στην αγάπη, πάει καλά. Θα σου πω κάτι. Γιατί
στην κανονική ζωή, στη ζωή των ανθρώπων, δεν έχουν κάποιο πρόβλημα. Η αγάπη είναι απλώς μια έμμονη ιδέα. Αυτό που οι άνθρωποι αποκαλούν αγάπη είναι σαν το αλκοόλ ή τις ουσίες. Είμαι σε θέση να το γνωρίζω αυτό στο γύρο μου. Να ξυπνάει κανείς από την αγάπη μετά από 3 χρόνια, 3 μήνες, 15 μέρες, καταλαβαίνει ότι ήταν στην παραλία. Ότι όλα ήταν τίποτα. Ότι ο άλλος είναι ένα τίποτα ή ότι είναι μαλάκας ή ότι βρωμάει. Αναρωτιέται. Πώς την πάτησα έτσι. Με τη σχέση του παιδιού είναι κανείς να την πιάσει μέσα του. Όχι στους άλλους. Και κυρίως όχι στην αγάπη. Αυτό που αλλάζει είναι ότι ο Φρεντερίκ και εγώ αγαπιόμαστε. Είναι πολύ σοβαρό. Επιπλέον αποφασίσαμε να αγαπιόμαστε για όλη μας τη ζωή. Και όχι μόνο για λίγο. Αλλά για όλη μας τη ζωή. Μπορώ να φύγω. I'm
Σου το αρχίζω μέσω του ιερό έχω, στα παιδιά μου. Δεν έχουμε αδελφήματα. 15 δολάρια. Μου είχες πει όλα δωρεά, ναι. Κοίτα στο παντελόνι σου. Κάνε κάτι με τσάκησε γιατί πλάχα που είσαι. Δεν πιστεύω, εσύ δεν πάρω για αυτό που πάρεις. Δεν θα αφήσω να φύγεις μας να δώσεις τίποτα. Θα ρωτώ το πάνω σου μέχρι την κόλαση. Μέχρι να αποφασίσεις να μου δώσεις 10 δολάρια. Δεν είναι δυνατόν. Δεν αφήνω κανένα να μου αποτυπάει έτσι, έχω και μια αξιοπρέπεια. Δεν πρέπει να φέρω χρήματα από πουθενά. Εγώ μεταλλευτενίζει, δεν παλιό τσιμπέ. Ε, αν συνεχίσει να θυμώσω, ε. Θα το δώσω κάτι. Θα θυμώσω και μπορεί να σα πάω στο κούρα μου. Μην γελά, μπορεί να γίνω πολύ βίαιο. Χαίρετε. Νομίζω να πάμε. Το πάω μέχρι τέρμα. Εγώ θα έξω πριν πειράξω και την περασπίζομαι. Δώσ' μου αυτό που στην τσέπη σου. Τι κάνω, ρε, έχω στην τσέπη μου. Ξέρετε. Δώσ' μου αυτό που στην τσέπη σου. Δεν θα σα πει ότι είσαι υγεία. Ως την άκρη του κόσμου θα ακολουθώ. Μέχρι να μπορεί να δώσει κάτι. Γαμώτο. Ορίστε, 10 δολάρια πάρε. Πάρε τα 5 και τα κρατάω, αλλά γιατί τα φωνάκι δεν μπορεί να τα δώσει τόσο δράκι. Είδες λοιπόν. Πήρε αυτό που είπε, μπορώ να προλαβαίνω. Το λιγότερο θα μου δώσει 5 δολάρια. Δεν είναι για να ζω. Οκ, οκ. Μπορώ να φύγω. Ναι, φύγω. Καλό βράδυ. Θέλω να ξανά, ίσω. Καλά είναι εδώ, ε. Κατέβηκα το απόγευμα στην πόλη. Ο κόσμος είναι μέσα στα νεύρα. Εμείς εδώ όμως είμαστε καλά. Νομίζω ποτέ δεν είμαι τόσο ευτυχισμένος. Μία που το λες. Θυμάσαι τη μέρα που εσύ και εγώ γίναμε φίλοι. Ναι. Ήταν μια ωραία ημέρα. Είναι από αυτές που δεν θυμάται κανείς με ακρίβεια. Να ξέρεις πάντως για μένα, είμαστε πάντα φίλια. Παρ' όλα αυτά δεν ήμασταν πάντα φίλοι. Και εγώ αυτό το θυμάμαι. Θυμάσαι εσύ την εποχή που δεν ήμασταν ακόμα φίλοι. Βέβαια. Πώς δεν θυμάμαι. Θυμάμαι την εποχή που δεν ήμασταν ακόμα φίλοι, αλλά δύο ξένοι. Θλιβερό. Θυμάμαι τότε που ήμασταν απλοί γείτονες. Γείτονες που έμεναν στον ίδιο δρόμο. Και θυμάμαι που σε έβλεπα να περνάω στα γύρια σπίτι. Σκεφτόμουν. Μα τι αντιπαθητικός που είναι αυτός. Και σε έβρισκα τόσο αντιπαθητικό εξαιτίας του ύφους σου. Ήταν σαν να περιφρονούσε τελείως τον κόσμο. Ναι, και δεν είναι αλήθεια, δεν είναι έτσι. Όχι, βέβαια. Αλλά εγώ αυτό το εισέπρατα ως περιφρόνηση. Και ως αυταρέσκεια μπορώ να σου πω, σκεφτόμουν. Αυτός ο άνθρωπος είναι σίγουρα πολύ αυταρέσκεια. Όχι, δεν είναι αλήθεια. Με κοιτούσε σαν ξένα. Με κοιτούσε με τέτοιο τρόπο που έλεγε. Μα πόσο περιφρονητικός φαίνεται αυτός ο τύπος με το αυτάρεσκο ύφος. Όχι, απλήρωτε, δεν είναι αλήθεια. Μα πώς. Είναι αλήθεια σου λέω, μα πώς. Ξανά θέλω τώρα στο μυαλό, είναι σαν να σε βλέπω. Παράξενο που το είχα ξεχάσει. Παράξενο που το είχα ξεχάσει. Να, το βλέπω πάλι να μην κοιτάς με εκείνο το περιφρονητικό βλέμμα. Δεν είναι αλήθεια, δεν είναι αλήθεια. Δεν θυμάσαι καλά. Εγώ δεν έχω καμία διανάμνηση. Δεν δέχομαι να το λες τώρα αυτό το πράγμα. Μα δεν θα μπορούσε να υπάρξει πιο καθαρή αλήθεια. Διασταυρωνόμασταν καμιά φορά και αυτό είναι πραγματικά πολύ πολύ συγκεκριμένο στην τύπη μου. Διασταυρωνόμασταν καμιά φορά εκεί που αφήναμε τα σκουπίδια, θυμάσαι. Ήταν ένα κοινό σημείο και για τις δύο πολυκατοικίες. Κρατούσαμε και δυο μας από ένα κάτω. Αν σε έβλεπες από καμία αγωνία τη μέρα που σου κράτησα την πόρτα ενώ έβγαινα. Κάνεις λάθος. Μα όχι, σου λέω καθόλου. Έπρεπε να βλέπεις τα μούτρα σου με τι φως με κοίταξες. Ούτε που παρατήρησε ότι σου κράτησα την πόρτα για να περάσεις με το χοντροκάδο σου εκεί φυσικά στο σκουπιδάκιο και βγαίνει μια τέτοια μπόχα που λέω καλά. Αυτός εδώ με τέτοια δυσοδεία που αποπνέει δεν τον περνάει και τέτοιο ύφος μαζί μου. Δεν είναι αλήθεια, δεν είναι αλήθεια, δεν καταλαβαίνω αυτά που λες. Γιατί ξέρεις τι τυπικός και μανιώτης είμαι εγώ σπίτι μου την καθαριότητα. Αυτό. Δεν θα πει τίποτα. Σχέση για αυτό που βγάζουμε προς τα έξω με την καθαρή την εσωτερική αλήθεια. Όχι, να μην ζήσει. Ξέρει καλά τώρα ότι η καθαρή η εσωτερική σου αλήθεια ήταν αδιάφορη. Ήσουν αδιάφορο και αυτάρεσκο. Αυτό έβγαζε προς τα έξω. Ενώ μπορεί, ας πούμε, η καθαρή η εσωτερική σου αλήθεια στο βάθο ήταν εντελώς διαφορετική. Στο βάθο τη συνείδη αυτή που για μένα τώρα. Αλλά τότε δεν φαινόταν. Δεν φαινόταν κι όμως η συνείδη κάπου που μπορούσε να γίνει φίλο. Όχι. Δεν φαινόταν γιατί δεν το έβγαζε αυτό. Όχι, δεν είναι αλήθεια. Έλα, μωρέ, γιατί αν στην πραγματικότητα, τι σημασία έχει. Γιατί τώρα να απομύθει. Γιατί να προσπαθεί πάση θυσία, αλλοιώνοντα μάλιστα την αλήθεια, να καταστρέψει ό,τι πιο όμορφο υπάρχει. Εμά και τη φιλία μα. Γιατί προσπαθεί να καταστρέψει αυτό το τόσο όμορφο χειροπιαστό πράγμα που ζούμε εμεί οι δύο. Να καταστρέψει. Τι έκανε να καταστρέψει. Τι καταλαβαίνω, τι θα κάνει, τι ακριβώ θέλει να κάνει. Αναρωτιέμαι και να με συγχωρεί, μήπω προσπαθεί να πετύχει κάτι άλλο. Τι στο διάολο θα μπορούσε να είναι αυτό το άλλο. Τι είναι αυτό που φοβάσαι τελικά. Τι λόγο έχει να φοβάσει. Δεν είχα λίγο φοβάμαι γιατί για μένα είσαι πολύτιμο. Η φιλία μαζί σου είναι ότι πολυτιμότερο έχω σε αυτόν τον κόσμο. Αν δεν είχα τη φιλία σου, τα πράγματα θα ήταν δύσκολα, πολύ δύσκολα για μένα. Θα ήμουν ένας διαφορετικός, ένας
ένας δυστυχισμένος άνθρωπος. Τι μπορεί να φοβάσει, μωρέ, τα πάθη, φιλία μας, αναγνωρίζοντας απλώς ότι υπήρξε μια εποχή που δεν ήμασταν όπως είμαστε τώρα. Και ότι εκείνη την εποχή ήσουν απεριφρονητικός απέναντί μου και αυτά. Σκάσε, ρε! Τρομάζει. Μα γιατί το λες τώρα αυτό, γιατί? Γιατί με κοιτάς με ένα βλέμμα σαν να θες να με σκοτώσεις. Αυτό είναι τελικά η φιλία για σένα, δεν βγάζει και πολύ νόημα. Δεν καταλαβαίνω γιατί δεν θέλει πολύ απλά να παραδεχτείς ότι υπήρξε μια εποχή που δεν ήμασταν όπως είμαστε τώρα και ότι τι θα πάθουν δηλαδή. Μπορείς να κάνω κάτι στο σκασμό. Όχι. Γιατί να πρέπει να σκάσεις, τι είναι αυτά που λέει. Γιατί θες να τα καταστρέψεις όλα, δεν κατάλαβε. Μα δεν θέλω να τα καταστρέψω όλα. Δεν προσπαθώ να τα καταστρέψω, λέω την αλήθεια, απλώς την αλήθεια. Απλώς λέω ότι δεν ήμασταν πάντα φίλοι και ότι ακόμα υπήρξε μια εποχή που ήσουν. Σκάσε, ρε. Που με περιφρονούσε. Σκάσε, είπα. Με περιφρονούσε. Και ακόμα και συγγνώμη δηλαδή που το ξαναλέω, βρίσκω εγώ προσωπικά. Ότι ήσουν κάπως αυτάρες, παιδιά, να μην πω άλλα ζώνα. Ορίστε, αυτό είναι ολέ. Πράγματο δεν είναι την κατάσταση. Δεν είναι αλήθεια, δεν είναι αλήθεια, δεν είναι αλήθεια. Πόσο σε μισώ. Πόσο σε μισώ που τα κατέστρεψε όλα. Τα χάλασε όλα. Αν ήξερε πόσο σημαντική ήταν για μένα η φιλία μαζί σου. Πόσο ουσιαστικά σημαντική είναι, μαλάκα. Τι να τι κάνει με τι λέξει. Πώ τα καταστρέφει, πώ τα χαλά. Όχι, δεν καταστρέφω τίποτα, δεν χαλά τίποτα με τον ελέγχο. Αυτό που είπα είναι ότι πριν γίνεις φίλος μου, δεν ήσουν φίλος μου και τέλος. Τσούλα σου, ρε! Θέλεις μια. Δεν καταστρέφω τίποτα με το να λέω απλώς την καθαρή αλήθεια. Η αλήθεια είναι το μόνο. Βούλωσε το, βούλωσε το, μάτω το, βούλωσε το, βούλωσε το, ρε! Θα σου κάσω μια δουλειά, θα σε σκοτώσω μας συνεχίσει, θα σου κάσω μια δουλειά και στο σαγόνι θα σε διαλύσω με τη δουλειά μου. Αν συνεχίσεις να μιλάς, θα το κάνω, ρε, στο κύριο με. Δεν το πιστεύω. Αλήθεια, δεν το πιστεύω. Κοίτα που φτάσαμε, κοίτα που φτάσαμε. Είναι παράλογο. Όχι, δεν είναι παράλογο, γιατί χαλάς καταστρέφεις ό,τι πολιτικό δεν έχουμε, μαλάκα. Τι ακριβώς κάνω, μπορείς να μου πεις. Καταστρέφεις τη φιλία μας, ε! Όχι, κάνεις λάθος. Δεν κάνω λάθος. Όχι, εγώ απλώς είπα. Απλώς θυμήθηκα κάτι, μια ανάμνηση. Αναμνήσεις, κάποιες αναμνήσεις που είχα πρωτού ξεκινήσει τη φιλία μας και πριν γίνεις φίλο του. Αναμνήσεις από σένα. Να είσαι περιφρονητικός απέναντι μου και αυτά σου αφήνει τέλος πάντων τέτοιο. Όχι, 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 όχι. Ένας περιφρονητικός τύπο. Όχι, ρε! Σεσίλ, έλα να περπατήσουμε λιγάκι. Γιατί? Γιατί είναι η ώρα να περπατήσουμε. Είναι η ώρα για μια μικρή βόλτα. Όπως κάθε μέρα. Και για την ώρα. Γι' αυτό. Α, ναι. Περπατάμε κάθε μέρα. Ναι. Α, ναι. Δεν θέλεις να περπατήσεις σήμερα. Πώς. Όπως κάθε μέρα. Σχεδόν. Μαζί. Απολύτως. Μάλιστα. Δεν σας θυμάμαι. Βασικά ποιος είστε. Είμαι ο άντρας. Ο άντρας μου. Ναι. Είμαστε παντρεμένοι. Ασφαλώς. Α, ναι. Άκου εκεί. Είμαστε παντρεμένοι. Εσείς κι εγώ. Ασφαλώς. Από πότε? 17 χρόνια. Πολύ παλιά είναι αυτό. Θέλω να πω σε χρόνο. Ναι, αρκετά. Είστε ο άντρας μου. Και πώς σας λένε? Σέρες. Σέρες. Είναι περίεργο πραγματικά. Ναι, το ξέρω. Είμαι όντως η γυναίκα σας. Ε, ναι.
γυναίκα σου. Τι παράξενο. Με τι ασχολείσαι? Πουλάω αυτοκίνητα. Είναι επάγγελμα. Ναι, ναι, είναι επάγγελμα. Και ζούμε μαζί? Όχι, δεν ζούμε μαζί. Εσύ ζεις εδώ. Δηλαδή, έχουμε χωρίσει? Ναι και όχι. Νοσηλεύεσαι εδώ και 2 χρόνια. Σκατά δηλαδή? Ναι. Τι μου συνέβη? Πάντως, δεν πρέπει να έχω πολύ καλή μνήμη. Δεν μπορώ να το πιστέψω ότι είμαι παντρεμένη μαζί σας. Αυτό σημαίνει ότι είμαστε ερωτευμένοι ή ότι ήμασταν σίγουρα κάποτε? Τι αστείο. Πού είναι το αστείο? Η ιδέα αυτή είναι αστεία. Είναι ενοχλητικό. Δεν έχω καμία ανάμνηση από όλο αυτό. Όχι, καμία. Είναι ενοχλητικό. Αλλά δεν πειράζει. Υπάρχουν ζωές πιο περίπλοκες από τη δική μας. Μην είμαστε αχάριστοι. Έχουμε παιδιά? 2. Α, ναι. Τι ηλικίας? 13 και 17. Κορίτσι, αγόρι? Και τα 2. Και πώς τα λένε? Έχω παιδιά? Ναι, έχεις παιδιά, έχουμε παιδιά. Μα πώς είναι δυνατόν? Σε αγαπάνε πολύ, μην ανησυχείς. Α, ναι. Κι εγώ τα αγαπάω κι εγώ. Ναι, εννοείται, πολύ. Κι εσείς μ' αγαπάτε? Απολύτως. Για να πω την αλήθεια, εγώ δεν είμαι σίγουρη ότι είμαι ερωτευμένη μαζί σας. Τα πράγματα γίνονται πολύ γρήγορα. Ναι, το ξέρω. Είναι πάντως δυσάρεστο δύο άνθρωποι παντρεμένοι να μην είναι σίγουρα ότι αγαπιούνται. Δεν βρίσκεται? Όχι, όχι, δεν πειράζει. Α, ναι. Χαίστηκα. Α, ναι. Με τι τρόπο αγαπιόμασταν όταν ήμασταν παντρεμένοι? Σαν 2 κανονικοί άνθρωποι που μόλις έχουν παντρευτεί. Τι είναι 2 κανονικοί άνθρωποι? Τι να πω, είναι ένα ζευγάρι που αγαπιέται και παντρεύεται. Α, μάλιστα. Τέλεια όταν γνωριστήκαμε. Ήταν σαν να είμαστε 2 μισά που είχαν χαθεί και ξαναβρέθηκαν. Ήταν υπέροχο. Ήταν σαν η Βόρεια Κορέα και η Νότια Κορέα να άνοιξαν τα σύνορά τους και να ξαναενώθηκαν. Και σαν οι άνθρωποι που δεν είχαν δει ο ένας τον άλλον για πολλά χρόνια να ξαναβρέθηκαν. Ήταν σαν γιορτή. Ήταν σαν να υπήρξε μια σύνθεση μεταξύ μας. Από πολύ παλιά. Ώστε έτσι ήταν. Ναι. Υπάρχουν πράγματα στα οποία συμφωνούμε σήμερα εμείς οι 2. Πράγματα που μας αρέσει να κάνουμε μαζί. Εκτός από το να κάνουμε έρωτα. Ναι. Να μαζεύουμε μανιτάρια. Α, ναι. Ναι. Μου είναι γελίο. Εντελώς, το ξέρω, αλλά τρελαινόμαστε να το κάνουμε. Ναι. Ναι.